Αριστοτρίτη, 5 Οκτωβρίου 2021. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Και καλό μήνα. Πώς είσαι? Καλά, εσείς? Είμαστε καλά. Για ποιο θέμα θα μιλήσουμε σήμερα? Για κάποια διαταραχή προσωπικότητας, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, λοιπόν, επειδή έχουμε αναφερθεί και σε άλλες διαταραχές προσωπικότητας κατά καιρούς, ήρθε η σειρά της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας, η οποία είναι και αυτή μια πολύ έτσι δύσκολη κατάσταση, που όσοι τη βιώνουν αντιλαμβάνονται τουλάχιστον γύρω τους ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα στη διαχείρισή της. Η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας μπορεί να την έχουμε πιο ακουστά, να την έχουμε δηλαδή ακούσει περισσότερες φορές, σαν κοινωνικοπάθεια. Κοινωνιοπάθεια, ίσως. Κοινωνιοπάθεια. Ναι, και κοινωνικοπάθεια και κοινωνιοπάθεια. Υπάρχει κοινωνικοπάθεια. Θα το δούμε στην βιβλιογραφία και με τους δύο όρους. Είναι βασικά τα άτομα που δεν μπορούν να διάγουν μια κανονική και παραγωγική ζωή. Έχουν προβλήματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, έχουν προβλήματα να κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων και να επιδεικνύουν συναίσθηση και δυσκολεύονται στο να παίρνουν αποφάσεις. Να πούμε ότι οι διαταραχές προσωπικότητας είναι μια ομάδα ψυχικών ασθενειών που βασικά αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κάποιος σκέφτεται, αισθάνεται και συμπεριφέρεται. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Έχουμε μιλήσει κατά καιρούς και έχουμε πει ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς κάποιον με διαταραχή προσωπικότητας. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ακατόρθωτο να τον βοηθήσει σε κάποιο βαθμό. Μαζί με τη φαρμακοθεραπεία και την συνεργασία ενδέχεται να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Τώρα, οι διαταραχές προσωπικότητας, το γεγονός επειδή είναι δύσκολοι βασικά, είναι γιατί επηρεάζουν ολόκληρη την προσωπικότητα του ατόμου και την ικανότητα του να λειτουργεί με έναν κοινωνικά αποδεκτό κανονικό τρόπο, να μπορούμε να τον πούμε, τον τρόπο της διαπροσωπικής μας επικοινωνίας κανονικών. Εμποδίζει βασικά την ικανότητα ενός ατόμου να νοιάζεται για τα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων. Μπορεί να βλάψουν τον άλλον άνθρωπο, οι άνθρωποι που έχουν αυτή τη διαταραχή. Μπορεί να εμπλακούν σε εγκληματική συμπεριφορά. Μπορεί να μην μπορούν να αναλογιστούν τις ανάγκες των άλλων και να τα κάνουν όλα προς όφελός τους. Πολλές φορές μπορούμε να αγνοούμε όλοι μας τα συναισθήματα των άλλων, αλλά στην προκειμένη περίπτωση οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ πιο δύσκολο να μπουν στη θέση του άλλου. Γίνονται πολύ χειραγωγικοί, φέρονται με έναν πολύ εγωιστικό τρόπο. Δεν τους νοιάζει βασικά τι νιώθει ο άλλος. Έχουν μια αδιαφορία, δεν τους ενδιαφέρει. Κοιτάζουν μόνο το δικό τους. Θέλουν μόνο να ικανοποιούνται τα δικά τους θέλω. Είναι βασικά, ανήκει στις διαταραχές της ομάδας Β. Είναι μια ασυνήθιστη συναισθηματική συμπεριφορά που δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις και οδηγεί σε ασταθή πρότυπα σχέσεων. Οι άνθρωποι με την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας μπορούν και εύκολα να προβούν σε εγκλήματα και παρανομίες, σωστά? Σωστά. Βασικά, είναι τέλος πάντων, πολλές φορές έχουμε ακούσει για άτομα τα οποία μπορεί να μην, να μην τους έχουν κάνει κιόλας αξιολόγηση, αλλά να έχουν κάνει διάγνωση από διατηλεοράσεως. Γι' αυτό το πράγμα αδιαφωνώ. Γιατί πολλές φορές όταν γίνονται εγκλήματα, βγαίνουν διάφοροι και μπορεί να λένε ότι ξέρετε, πάσχει αυτό το άτομο που τέτοια διαταραχή, χωρίς να ξέρουμε αν όντως πάσχει το άτομο αυτό από αυτήν τη διαταραχή. Ναι, συνηθίζεται. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο είναι το πρώτο πράγμα που πάει το μυαλό κάποιου ψυχιάτρου ή κλινικού ψυχολόγου όταν κάποιος κάνει κάτι που είναι εις βάρος κάποιου άλλου. Αλλά ωστόσο μπορεί να συνυπάρχουν και άλλοι λόγοι και άλλα πράγματα τα οποία εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Αν δεν έχουμε εξετάσει τον άνθρωπο, δεν μπορούμε να ξέρουμε με τα βεβαιότητας ότι είναι αυτό. Ωστόσο, λόγω της ιδιαιτερότητας της διαταραχής,
ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η απουσία συνέστησης, η παντελώς απουσία συνέστησης και παντελώς απουσία συνέστησης. Δηλαδή δεν αισθάνεται ούτε το ίδιο ότι είναι σε αυτήν την κατάσταση το άτομο. Τότε είναι πιο, ας το πούμε, πιθανόν έναν άτομο που έχει αυτήν την διαταραχή, αυτόν το πρόβλημα, να προβεί σε μια αποτρόπαια πράξη, ακριβώς γιατί έχει αυτόν το χαρακτηριστικό γνώρισμα. Κάπου διάβαζα, Αριστονίκη, ότι σε μια μελέτη που έγινε στην Αμερική πριν 20 χρόνια, είχαν παρατηρήσει σε μια συγκεκριμένη φυλακή υψηλής ασφαλείας ότι 80% των τροφίμων, μετά που τους έγιναν τα ανάλογα τεστ προσωπικότητας, ενέπιπταν στις κατηγορίες των ανθρώπων που θα μπορούσαν να διαγνωστούν με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Αυτό που μας ενδιαφέρει και ως γονείς, αλλά και ως ενήλικες άνθρωποι μέσα στην κοινωνία, το πώς από τη μια μπορούμε να αποτρέψουμε να εξελιχθούν τα παιδιά μας σε ανθρώπους που να έχουν όλα τα στοιχεία αυτής της διαταραχής. Και το δεύτερο, πώς μπορούμε να καταλάβουμε τα πρόσωπα που γνωρίζουμε και πιθανόν προσπαθούμε ή θέλουμε ή θέλουν να σχετιστούν μαζί μας, να δούμε μην τυχόν και έχουν συμπτώματα που να δεικνύουν ότι μπορεί να έχουν αυτήν την διαταραχή, ώστε να μην κινδυνεύουμε. Δεν πώς μπορώ να ξεχωρίσω αν κάποιος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει τη διάγνωση αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας. Τα άτομα βασικά έχουν αυτά, έχουν δυσκολία να ακολουθήσουν και να κατανοήσουν και να είναι συνεπείς στους κοινωνικούς κανόνες. Αδυνατούν να αντιληφθούν τους άλλους ανθρώπους ως όντα αντάξια ενδιαφέροντος, αντάξια ευγένειας και αντάξια δικαιωμάτων. Δεν αισθάνονται καθόλου συναίσθηση και καθόλου ενοχές. Δρούνε βασικά βασισμένοι σε δικά τους συναισθήματα και αδιαφορούν γενικά είτε για τα συναισθήματα των άλλων, είτε για τα δικαιώματα των άλλων. Θα πούμε κάποια συμπτώματα τα οποία είναι κοινά και θα τα πω και από τη μικρή ηλικία. Αν δούμε δηλαδή έναν παιδάκι το οποίο όταν κάνει κάτι δεν αισθάνεται ενοχή, δεν αισθάνεται την αίσθηση της ντροπής. Να ντραπεί και να έρθει να σε αγκαλιάσει, να κλάψει, γενικότερα να το δει στο προσωπάκι του, να φαίνεται ότι έχει μετανιώσει, έχει πονέσει ή έχει στεναχωρηθεί για αυτό που έχει κάνει. Ένα παιδάκι που δείχνει εχθρότητα απέναντι στα άλλα παιδιά. Το πρόσωπό του δηλαδή σαν να αλλάζει, σαν να σκοτεινιάζει όταν θέλει να χτυπήσει άλλα παιδάκια. Ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί καθόλου να μπει στη θέση των άλλων, είτε αυτός είναι ενήλικας είτε αυτός είναι παιδί, και δυσκολεύεται πολύ να ακολουθήσει κανόνες, κοινωνικούς κανόνες, τότε είναι κόκκινα σημάδια ότι πρέπει να απευθυνθούμε πρωτίστως σε έναν παιδοψυχολόγο και δευτερευόντως, εάν χρειαστεί και εφόσον μας παραπέμψει ο παιδοψυχολόγος, σε έναν παιδοψυχίατρο, για να βοηθήσουν αυτόν το παιδί από την παιδική του ηλικία να γίνει λίγο, αν υπάρχουν ενδείξεις, κληρονομικότητα, αλλά και ενδεχομένως τραυματικά γεγονότα που έχουν γίνει στη ζωή αυτού του παιδιού ή οτιδήποτε τέλος πάντων συμπέπτει σε αυτήν την κατηγορία της διαταραχής προσωπικότητας που δεν μπορεί να τη διαγνώσει κανένας από εκείνη την ηλικία, αλλά τα σημάδια αυτά μας προκαλούν να τα κοιτάξουμε, να κοιτάξουμε αυτά τα άτομα, μέσω της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα, αν υπάρχει μια κρυμμένη διαταραχή προσωπικότητας αντικοινωνικού τύπου, τουλάχιστον να γίνει πιο λεία, τουλάχιστον να γίνει πιο στρογγυλή, τουλάχιστον να γίνει πιο διαχειρίσιμη. Λοιπόν, αν το δηλαδή... Είναι υπάρχει κληρονομικότητα, αλλά... Γεννιέται κάποιος μετά, άσυμα, Ναι. Αλλά στις διαταραχές προσωπικότητας ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις είναι αυτό μόνο, είναι το άλλο μόνο. Είναι ένα συνοθήλευμα παραγόντων, είναι ένα γράμμα γεγονότων και παραγόντων που μπορεί να συμβάλλουν στο να
βγει στην επιφάνεια αυτή η διαταραχή. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε έστω σε επίπεδο, αφού βλέπουμε τα σημάδια, διότι είναι σαν να βλέπουμε κάποιον να μην πηγαίνει καλά και να τον αφήνουμε να εκδηλώσει την πάθησή του και ύστερα να τον νοσηλεύσουμε, να τον βοηθήσουμε. Αφού βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποια σημάδια που αναβοσβήνουν και μας δείχνουν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Γιατί να μην τα πάρουμε από τότε που είναι το παιδί μικρό και μπορεί, ας το πούμε, να μάθει κάποια πράγματα, να τα διαχειρίζεται ή τέλος πάντων να γίνει λίγο πιο καλό ή καλή η κατάστασή του και να περιμένουμε να γίνει παραβατική συμπεριφορά και να γίνει, να διαγνωστεί με, σαν παραβάτη σε αντικοινωνική διαταραχή. Η έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση και ψυχοθεραπευτική παρέμβαση φέρνει σημαντικά αποτελέσματα και το έχουμε δει και στην πράξη αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή, πέραν από το ότι γράφουν οι μελέτες και οι καταγραφές περιστατικών, ακόμη και στη δική μας κλινική πράξη το έχουμε βιώσει αυτό το πράγμα και από παιδιά σχολικής και πρώτης και δεύτερης σχολικής ηλικίας, τα οποία μετά από ψυχοθεραπευτική παρέμβαση έγκαιρη, έχουμε μεγάλη βελτίωση της συμπεριφοράς και της λειτουργικότητας. Ακριβώς. Τώρα, να πούμε τώρα σε επίπεδο μετεφήβου, εφήβου και ενήλικα. Είναι τα άτομα τα οποία λαμβάνουν αποφάσεις που βασίζονται μόνο στις δικές τους ανάγκες και στις δικές τους επιθυμίες και δεν αναλογίζονται τις ανάγκες των άλλων. Είναι τα άτομα που παρουσιάζουν έλλειψη ενδιαφέροντος για τις ανάγκες, τα συναισθήματα ή τον πόνο των άλλων και δεν έχουν τύψεις όταν με τις πράξεις τους πληγώνουν τους άλλους. Είναι τα άτομα τα οποία εκμεταλλεύονται τους άλλους στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και κάνουν τη σχέση τους δύσκολη, αλλά και το να υπάρξει σχέση με αυτά τα άτομα δύσκολο. Είναι τα άτομα που χρησιμοποιούν ψέματα, εκφοβισμό, κυριαρχία, εξουσία για να ελέγχουν τους άλλους. Είναι τα άτομα που είναι χειραγωγικά και χρησιμοποιούν έτσι ενδεχόμενη γοητεία που μπορεί να έχουν για να πάρουν από τους άλλους αυτό που θέλουν. Άτομα που επιδίδονται σε ανέντιμη και δόλια συμπεριφορά. Άτομα τα οποία δεν νοιάζονται καθόλου για το πώς αισθάνονται οι άλλοι και μάλιστα μπορεί να συμπεριφέρονται σαδιστικά, όπως το να τραυματίζουν τους άλλους και να πονάνε και να μην τους ενδιαφέρει. Είναι τα άτομα που αισθάνονται εχθρότητα, θυμών και έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιθετικότητα σε σχέση με τους άλλους. Δεν έχουν αναστολές στο να παραβιάσουν κανόνες, στο να παραιτηθούν από δεσμεύσεις τους ή στο να πάρουν ρίσκο. Όλα αυτά... Δηλαδή, για αδίσταχτα πρόσωπα. Είναι όλα... Αδίσταχτα πρόσωπα, κακοποιητικά. Ακριβώς. Δηλαδή, μιλάμε για μια γενή κακία που έχουν οι άνθρωποι με διαταραχή αντικοινωνικής προσωπικότητας. Θα το πούμε έτσι με πιο χλωϊκά λόγια. Ναι. Είναι πρόσωπα τα οποία δεν υδρώνουν, δεν αγχώνονται όταν στενοχωρούν τους άλλους, δεν νιώθουν τύψεις και ενοχές και δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν τους άλλους που μεταλλευτούν και οποιαδήποτε τυχόν γοητεία αν έχουν, τη χρησιμοποιούν χειριστικά για να ρίξουν τους άλλους στις παγίδες τους. Και στην ουσία θέλουν να εκμεταλλεύονται τους άλλους και να ικανοποιούν τις επιθυμίες τους και τις εγωκεντρικές τους επιθυμίες. Πώς θα νιώσω εγώ καλύτερα, πώς θα έχω περισσότερα πράγματα, πώς θα έχω περισσότερα υλικά αγαθά, πώς θα κερδίσω από τους άλλους κλπ. Μια παγίδα στην οποία πέφτουν πολύ συχνά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι συνεξαρτώμενοι και άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν πολύ, είναι όταν γνωρίσουν πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ενσυναίσθηση και δεν έχουν φιλότιμο και ανθρωπιά. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ένας άνθρωπος με στοιχεία συνεξαρτητικότητας στην προσωπικότητα του γνωρίσει έναν πρόσωπο το οποίο έχει στοιχεία αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας, μπορεί να πέσει στην παγίδα, να πιστέψει ότι με την αγάπη μου, με τη φιλία μου, με την καλοσύνη μου, εγώ θα αλλάξω αυτόν τον άνθρωπο, θα τον θεραπεύσω, θα τον κάνω να νιώθει, να αγαπά, να συμπονεί. Και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να συμβεί. Δεν μπορούμε με την αγάπη μας ή με τη φιλία μας ή με την κατανόηση μας ή με την ανθρωπιά μας να αλλάξουμε έναν άνθρωπο
ο οποίος συναντά τα συμπτώματα για διάγνωση της διαταραχής αυτής. Είναι πολύ δύσκολο. Όσοι αγάπη και να έχουμε, όσο κουράγιο, όσο υπομονή, όσο επιμονή, αν δεν πάρει ειδική κλινική βοήθεια, δεν πρόκειται να βοηθηθεί και μάλιστα οπωσδήποτε ψυχοφαρμακολογική έτσι, βοήθεια. Να πω όμως και κάποια πράγματα έτσι για την ιστορία, καθότι κάνουμε και ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο συνάμα με, με κάποιες έτσι, οδηγίες γύρω από αυτά. Η διαδρομή αυτής της διαταραχής είναι μεγάλη. Έχει ξεκινήσει από το 1801 από τον Πινέλ, ο οποίος αναφέρθηκε πρώτος στον όρο «μανία χωρίς τρέλα», η επόμενη προσπάθεια ήταν η εισαγωγή ενός όρου για άτομα που ήταν, ας πούμε, ανίκανα να συμμορφωθούν σε κοινωνικούς κανόνες. Και αυτόν έγινε από τον Μπρικάρ το 1837, ο οποίος μίλησε για ηθική τρέλα. Στα τέλη όμως του 19ου αιώνα εισήχθηκε ο όρος ψυχοπάθεια, και ο οποίος μετεξελίχθηκε στον όρο κοινωνικοπάθεια ή κοινωνιοπάθεια, θα το δούμε και με τους δύο όρους, που έδινε έμφαση στην κοινωνική διάσταση της διαταραχής, ενώ το 1915 χρησιμοποιήθηκε ο όρος ψυχοπαθητική συμπεριφορά για να διαχωρίσει τους εγκληματίες που χαρακτηρίζονται από απουσία ηθικής σε σχέση με τους υπόλοιπους. Το 1976, ο Τσέκ λέει, στο βιβλίο του Mask of Sanity, εισήγαγε 16 κριτήρια διάγνωσης της ψυχοπαθητικότητας και έτσι έχουμε την πρώτη κλίμακα για την ψυχοπαθητικότητα, το Psychopathy Checklist, PCL, η οποία φυσικά χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα για τη διάγνωση της ψυχοπαθητικότητας. Ωστόσο, επειδή ακριβώς γίνεται ένας διαχωρισμός μεταξύ της ψυχοπαθητικότητας και της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας, αυτή είναι πολύ λεπτή η γραμμή και πολύ δύσκολα την μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν κάποιος έχει ψυχοπαθητικότητα ή έχει αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας όμως εισήχθη στον DSM το 1980 ως διαγνωστική οντότητα, χωρίς τα κριτήρια διάγνωσης της ψυχοπαθητικότητας. Δηλαδή, για την ψυχοπαθητικότητα έχουμε το PCL και για την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας έχουμε το DSM. Γιατί πάρα πολλοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι είναι απαραίτητο να διαχωρίζονται τα άτομα με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας που έχουν ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά και εκείνα τα άτομα που έχουν αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα χωρίς ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά. Έτσι, για να μην θεωρούμε ότι είναι το ίδιο πράγμα. Αυτοί με ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά είναι αυτοί που θα επιτελέσουν για τα εγκλήματα, ενώ οι άλλοι χωρίς ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά είναι αυτοί που δεν θα τα επιτελέσουν. Ναι. Θα είναι μεν δυσλειτουργικοί, δεν θα μπορούν να συνδέονται ουσιαστικά με άλλους ανθρώπους, αλλά δεν θα είναι επικίνδυνοι. Είναι ξεχωριστές διαταραχές, καθότι η ψυχοπαθητικότητα είναι ένα βαρύ υπότυπο της αντικοινωνικής διαταραχής. Δηλαδή, αν πάρουμε το φάσμα, είναι στο τέρμα του φάσματος. Και η διαφορά είναι ότι οι ψυχοπαθητικοί έχουν αυξημένη αλαζονία στις προσωπικές τους σχέσεις, τελείως ανεπάρκεια στις συναισθηματικές εμπειρίες, ελλείμματα στη συναισθηματική συνδιαλλαγή και έντονων παρορμητισμών και επικινδυνότητα στη συμπεριφορά τους που μπορεί να φτάσει μέχρι και το έγκλημα. Άρα φανταστείτε το σε ένα φάσμα όπου όσο είναι από την αρχή μέχρι τη μέση θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας και όσο πάει προς το τέρμα είναι η ψυχοπαθητικότητα. Έτσι, επειδή μου αρέσει να είμαστε έτσι, να προσπαθούμε να δείχνουμε στους άλλους, τους αρχάριους ας το πούμε, κάποια στοιχεία που μπορούν να τους βοηθήσουν καλύτερα για να κατανοούν αυτά που λέμε. Οπότε, η διάγνωση ωστόσο της διαταραχής δίνεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, όπως συμβαίνει σε όλες τις διαταραχές προσωπικότητας, παρόλο που χαρακτηριστικά γνωρίσματα μπορούμε να δούμε και στην παιδική ηλικία, να υποπτευτούμε δηλαδή κάποια πράγματα, ωστόσο να πούμε για κλινική παρατήρηση ότι ενδέχεται αυτό το άτομο να έχει διαταραχή προσωπικότητας από την ηλικία των 15 και άνω. Εντάξει. Αλλά τα πρώτα πρόδειλα σημάδια, τα αθώα σημαδάκια της διαταραχής αυτής μπορούμε να τα δούμε από τη σχολική ηλικία και από την νηπιακή ακόμα. Ωστόσο, για να πούμε αυτόν το παιδί κάτι δεν μ' αρέσει,
μήπως έχει διαταραχή προσωπικότητας, μήπως θα εξελιχθεί από τα 15 και πάνω και μετά την ενηλικίωση γίνεται η διάγνωση. Και η διάγνωση γίνεται με βάση τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM και με τα διαγνωστικά της προσωπικότητας, όπως το MMPI. Μπράβο. Το MMPI που είναι το τεστ προσωπικότητας για άτομα τα οποία ας το πούμε ότι δεν έχουν φυσιολογική συμπεριφορά. Δηλαδή το MMPI το χορηγούμε σε άτομα τα οποία βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή υποπτευόμαστε κάποιο πρόβλημα ή θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποιο ψυχοπαθολογικό πρόβλημα. Υπάρχουν άλλα τεστ προσωπικότητας τα οποία είναι για υγιή πληθυσμών, που είναι απλά για να δούμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητας τους. Είναι με κλινικό τεστ προσωπικότητας το MMPI. Είναι κλινικό τεστ. Αριστονίκη, μας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και κλείνοντας να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε προαναγγείλει, έχεις προαναγγείλει εδώ, δύο ομάδες ψυχοεκπαίδευσης, η μία ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα. Τι λέω, αύριο ξεκινάει. Η μία ξεκινάει η την ομάδα για τους ανθρώπους που αγαπούν πολύ. Αλλά στα Σκαριά βρίσκεται και μια άλλη ομάδα. Πες μας λίγο για αυτήν, ομάδα ψυχοεκπαιδευτική που έχει σχέση με τις διαταραχές προσωπικότητας. Ναι, λοιπόν, σκεφτόμαστε μετά από έτσι πολλά email που έχουμε δεχτεί και πολλές ερωτήσεις και πολύ είναι ενδιαφέρον από πάρα πολύ κόσμο, να κάναμε μια ομάδα η οποία θα είναι ψυχοεκπαιδευτική γύρω από τις διαταραχές προσωπικότητας, ούτως ώστε να συζητούμε τι είναι αυτές οι διαταραχές, πώς μπορούμε να τις εντοπίσουμε, πώς μπορούμε να τις διαχειριστούμε σε άτομα του κοντινού μας περιβάλλοντος, είτε αυτά είναι τα παιδιά μας, είτε αυτά είναι οι μαθητές μας, είτε αυτά είναι άτομα του περιγύρου μας, του ευρύτερου συγγενικού περιγύρου, είτε αυτά είναι άτομα που βλέπουμε στη δουλειά μας. Πολλοί συνάνθρωποι μας δουλεύουν με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αντικοινωνικά στοιχεία στον χώρο εργασία τους. Έχουμε μιλήσει κατά καιρούς για τη σκοτεινή τριάδα, για άτομα τα οποία κάνουν mobbing, τα άτομα τα οποία κάνουν bullying, για άτομα τα οποία είναι πολύ δύσκολα στη διαχείριση τους. Οπότε το να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι τα άτομα αυτά έχουν μία δυσκολία, τέλος πάντων μπορεί να πάσχουν από κάποια διαταραχή προσωπικότητας ή να έχουν ενδείξεις για διαταραχή προσωπικότητας, μπορεί να μας βοηθήσει στη διαχείριση αλλά και στην προσωπική αυτοδιαχείριση του οποιοδήποτε θέματος προκύπτει. Επειδή έχουμε επαφή με άτομα τα οποία έχουν, ας το πούμε, αυτά τα προβλήματα. Άρα αυτή η ομάδα είναι ψυχοεκπαιδευτική, δεν είναι ψυχοθεραπευτική, είναι ψυχοεκπαιδευτική. Είναι ακριβώς για να μάθουμε κάποια πράγματα. Θα είναι μια ομάδα μέχρι 15 άτομα. Σκεφτόμαστε να την κάνουμε Δευτέρες. Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μου στείλετε email. Θα είμαστε και οι δύο μαζί με τη Θέκλα για να την κάνουμε αυτή την ομάδα. Είμαι και Σάρη Αριστονίκη είναι που κάνει την ομάδα. Το email της Δόκτωρ Αριστονίκης Θεοδωσίου είναι aristonikit@yahoo.gr. Θα το βάλω και στην περιγραφή του βίντεο. Όποιος ενδιαφέρεται για να συμμετάσχει στη ψυχοεκπαιδευτική ομάδα για την αναγνώριση και διαχείριση διαταραχών προσωπικότητας, να στείλει email στην Αριστονίκη μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον θέμα, Αριστονίκη, και έμαθα πολλά πράγματα σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη Άριστο Τρίτη. Φιλιά. Γεια. Yeah.